Και κανένα μας κύριε... ενημέρωσε στο σούπερ από την Κόρινθο, το περιφερειακό κανάλι που είμαι. Το σούπερ από την Κόρινθο ασχολήθηκε με το συγκεκριμένο θέμα. Όχι, ένα λεπτό. Τη μήνυση που λέτε. Αυτό που έλεγε ο Καραμαλής έγινε το πιο αντιπαθές σλογκάν που υπάρχει στον κόσμο πλέον. Ό,τι έχετε στη δικαιοσύνη και ο Σιμίτη. Κατά ακριβώ δίκιο του Παγκόσμιου. Ο Σιμίτη το ξεκίνησε στη Βουλή. Όχι, γιατί αυτά. Και μετά τον πήρε κανένα μαλλί. Οι πρωθυπουργοί δεν είναι να λένε λόγια. Οι πρωθυπουργοί είναι να κάνουν έργα. Μισό λεπτάκι λίγο. Μα μου κάνει εντύπωση ποιο είναι από πίσω και δεν τολμάει κανεί να τον αγγίξει. Σα είπα, τηλεόραση και βουλευτέ περιοχή δεν ασχολήθηκαν με το θέμα. Αυτό ρωτάω ποιο είναι από πίσω. Εγώ σα είπα κάτι άλλο. Ένα βουλευτή από Βόρεια Ελλάδα μίλησε. Σα λέω και ένα βουλευτή από Βόρεια Ελλάδα μίλησε. Άρα δεν είναι μόνο ένα εργολάβο, υπάρχει ολόκληρη εταιρεία από πίσω. Η εκτέλεση ελέγχου κατασκευαστικών έργων δεν είναι. Υπάρχει κάποιο μηχανικό ο οποίο. Τώρα ναι, περιμένετε να το πάμε το έργο, να το δείτε. Η ΔΕΚΕ. Αυτή η περίφημη ΔΕΚΕ. Είναι. Θα δείτε όμω ποιοι είναι στι ΔΕΚΕ. Και από ό,τι ξέρω, κύριε Τριανταφυλόπουλε, κάποιοι εργαζόμενοι που εργάστηκαν για όσο διάστημα εργάστηκαν και για όσο έργο υλοποιήθηκε, αυτοί δεν πληρώθηκαν. Αυτό είναι απληρωτή. Μόνο αυτή. Να δείτε πόσοι ενδιάμεση μικροεργολάβοι έχουν καταστραφεί. Έτσι. Έχουν χάσει τα μηχανήματά τους. Οι άνθρωποι μπήκαν μέσα, σκυνηγάνε οι τράπεζες και έχουν αφήσει την οικογένειά τους χωρίς ψωμί. Δεν μπορεί να φανταστείτε. Αλλά σας έλεγα για το άλλο. Δεν πάει ο νου σας. Δεν πάει ο νου σας τι έχει γίνει. Και όταν εγώ το λέω αυτό από την τηλεόραση, γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχει μια fair σχέση μου με τους κυρίους αυτούς. Τους ενημερώνω πριν πέσουν οι κλωτσιές. Να μας προειδεάσετε όμως λιγάκι, διότι τώρα ναι, κάτι, γιατί είστε διάφορο. Λέτε μέχρι σε επίπεδο πρωθυπουργού. Όταν σας λέω ότι έχει σχέση με την ασφάλεια της χώρας και την εθνική κυριαρχία, πού πάει το μυαλό σας στις ρέγγες. Όχι βέβαια, αλλά δώστε μας κάτι. Στα πετρέλαια του στρατού. Πάει σε θέματα τα οποία είναι... δημοσιογράφους όπως του Μετρό, που μπορεί να είναι εξόχως σοβαρά θέματα τα οποία είναι εξόχως σοβαρά. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε αυτό το θέμα, το οποίο άνοιξε εξαιτίας της δράσης του κυρίου Λαμπρόπουλου και της επιμονής του, διότι ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή ενοχλεί πρόσωπα και πράγματα τα οποία φέρουν εξουσία. Όπως γνωρίζετε, η δημοσιογραφία ασκείται πολύ δυσκολότερα στην περιφέρεια, επειδή ορισμένοι έχουν κάνει καραμέλα του ότι οι δημοσιογράφοι αλήτες ρουφιάνοι. Αλλά δεν είναι όλοι ούτε αλήτες ούτε ρουφιάνοι. Ο κύριος Λαμπρόπουλος, εν γνώση των συνεπειών του νόμου, κάνει ό,τι κάνει και οι πιο κυνηγημένοι δημοσιογράφοι είναι οι δημοσιογράφοι της περιφέρειας. Οι οποίοι μάλιστα εκτελούνται εν ψυχρό χωρίς πολυθόρυβο. Χάνουν τα σπίτια τους, τα αυτοκίνητά τους, τα περιουσιακά τους. Μια αποχή και τελείωσαν. Και δεν γίνεται και θόρυβος μεγάλος. Αν και το θέμα είχε έρθει στη Βουλή με ερωτήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ ήθελε. Όχι, όχι, ο κύριος Βελόπουλος έχει. Άσε τώρα, Μάκη, πρόσφυγε. Δεν μιλάω τόση ώρα. Δεν μιλάω, εγώ ήταν έξω. Ο πρώτος. Δεν ήρθε δηλαδή με ερωτήσεις. Ο πρώτος. Α, καλά τώρα, ο πρώτος. Και του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο πρώτος ήταν ο κύριος Βελόπουλος. Έτσι. Μην είστε μαζί στον λαό, στην Πολυτεχνία. Καμία σχέση. Αυτό ήταν το άνθρωπο, δεν είναι. Έλα, έχει. Πριν πάμε. Τώρα θα δεις με ποιους ήρθε και πότε. Πάμε να δούμε ένα ενδιάμεσο βίντεο. Βρισκόμαστε στο αυτοκίνητο του κυρίου Λάμπρου Λαμπρόπουλου, συναδέλφου δημοσιογράφου από τη Σπάρτη, και κατευθυνόμαστε, κύριε Λαμπρόπουλε, προς την υποτιθέμενη ολοκληρωμένη περιμετρική της Σπάρτης. Εδώ βλέπουμε χαρακτηριστικά την πινακίδα. Είναι από το ΕΣΠΑ. Ναι. Είναι από το 2007 ως το 2013 να γινόταν αυτό το έργο. Ναι. Και είναι η μεγάλη περιμετρική της Σπάρτης που θα λύσει πολλά προβλήματα. Που θα έλυνε πολλά προβλήματα. Που θα έλυνε πολλά προβλήματα που απασχολούν εδώ και χρόνια τη Λακωνία, αφού όλη η κίνηση της Λακωνίας γινόταν μέσα από την πόλη της Σπάρτης. Ωστόσο, από ό,τι διαπιστώνει κανείς εύκολα, δεν έχουμε μπει σε αυτοκινητόδρομο και πόσο μάλλον σε άσφαλτο, αλλά έχουμε μπει σε χαλικόδρομο με αρκετές λακκούβες, αρχικά τουλάχιστον. Ακριβώς. Είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Δεν υπάρχει άσφαλτος, δεν έχει γίνει κανένα σοβαρό έργο. Το μοναδικό που έχει γίνει είναι να γίνουν επιχωματώσεις ώστε να περάσει ο δρόμος, να πέσουν ορισμένα τσιμέντα για κάποια ανισόπεδη που βλέπουμε τώρα. Αυτό εδώ δηλαδή, το οποίο μόλις προσπεράσαμε και βλέπουμε, ήταν για ανισόπεδος κόμβος, ανισόπεδος κατασκευή κόμβος, ανισόπεδου κόμβου. Ναι, επειδή εδώ πέρα είναι το χωριό Ισκούρα,
ώστε να μπορούν να επικοινωνούν με τα χωράφια τους που υπάρχουν εδώ στο Νευρώτα. Και από τον ανισόπεδο κόμβο μόνο αυτό έχει απομείνει. Μόνο αυτό κατασκευάστηκε. Μόνο αυτό κατασκευάστηκε. Μάλιστα. Όλο αυτό το κομμάτι μιλάμε για πόσα χιλιόμετρα τώρα. Είναι γύρω στα 15 χιλιόμετρα. Ναι. Αυτή η περιμετρική την περίμεναν οι Λάκωνες χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Και όταν άρχισε να γίνεται αυτό το έργο, πραγματικά έγινε με τυμπανοκρουσίες και θα έλεγα κόψιμο κορδέλας και όλα τα υπόλοιπα τα οποία συνηθίζονται. Αλλά δυστυχώς, από ό,τι βλέπετε, έχει μείνει σε αυτή την κατάσταση που είναι αυτή τη στιγμή. Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 14,5 εκατομμύρια ευρώ και θα ολοκληρωνόταν μέχρι το 2013. Πότε ξεκίνησε? Ξεκίνησε το 2008 αυτό το έργο, αλλά εδώ και περίπου 1,5 με 2 χρόνια δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Είναι στην κατάσταση που βλέπετε αυτή τη στιγμή το δρόμο. Αυτές οι εργασίες, από πληροφορίες και από πιο ειδικούς που υπάρχουν, δεν έχουν ξεπεράσει αυτή τη στιγμή ούτε τα 5 εκατομμύρια ευρώ. 3 με 5 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί σταμάτησε? Δηλαδή, γιατί είμαστε σε αυτό το σημείο τώρα και οδηγούμε σε χαλικόδρομο και περνάμε από δεκάδες εμπόδια? Δεν ξέρω κι εγώ τι. Εδώ διακρίνω κάτι άλλο επίσης σε τσιμεντένιο. Το οποίο μάλλον προφανώς και εδώ θα ήταν. Εδώ ανισόπεδη είναι. Περνάει από κάτω το αυτοκίνητο για να πηγαίνουν, όπως είπαμε, στα χωράφια. Γιατί εδώ ακριβώς είναι ο Ευρώτας, ένας μεγάλος ποταμός γνωστός σε όλους. Ναι. Γι' αυτό και στο βάθος βλέπουμε ότι είχαν αρχίσει να βάζουν τις βάσεις ώστε να στηριχθεί η γέφυρα. Μιλάμε για κατασκευή 7 βάσεων από ό,τι βλέπω. 7 βάσεων. Και δεξιά, οπότε θα δείτε σε λίγο, είναι παρατημένα σίδερα τα οποία οι γνωστοί άγνωστοι στο πέρασμα του χρόνου τα εξαφάνισαν. Τα έκλεψαν, με αποτέλεσμα να μην έχει μείνει απολύτως τίποτα. Είχε στηθεί εργοτάξιο εδώ? Βεβαίως, είχε στηθεί εργοτάξιο. Δούλευε πάρα πολύ κόσμος εδώ σε αυτό το εργοτάξιο. Τα 17 εκατομμύρια που έφυγαν από τις τσέπες των Ελλήνων φορολογουμένων, πού πήγαν τελικά για αυτό το έργο, εκτός από όλα αυτά τα οποία δείξαμε, που μπορούμε να τα πιάσουμε δηλαδή, είναι χειροπιαστά εδώ. Είναι πεταμένα εδώ 17 εκατομμύρια ευρώ. Εκτός από όλα αυτά τα οποία είδαμε, αυτά τα χρήματα είναι πεταμένα ακόμα και σκουριασμένα. Δηλαδή, οι πρόκες που βλέπετε εδώ πέρα, μαδέρια πεταμένα, σίδερα σκουριασμένα, και που έχουμε φτάσει εδώ που ήταν αυτοκινητόδρομος, να έχουν γεμίσει σκουπίδια. Να έρχονται και να πετάνε τα σκουπίδια τους. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση ενός από τα πιο ιστορικά ποτάμια της Ελλάδος, που είναι ο Ευρώτας. Ο Κιάδας είναι λίγο πιο εκεί. Θα τους πέταγαν όλους μέσα να τελειώνει η ιστορία. Πού είναι, αλλά αυτοί έχουν εξαφανιστεί, λέει, και ο ένας και ο άλλος. Ακούστε, 11.605.800 πήρε τα λεφτά και επτόχευσε ο κύριος και δήλωσε πτώχευση και εξαφανίστηκε. Το ίδιο έχουν κάνει και στην Εγνατία, έχει γίνει σύστημα σε πάρα πολλά σημεία της Ελλάδας. Έργα. Δηλώθηκαν ότι έγιναν και είναι. Ακούστε, η συμπεριφορά τους, κύριε Χιόνι, για να ξέρουμε. Πάντως με τους δρόμους της Πελοποννήσου υπάρχει θέμα. Και ειδικά της Δυτικής Πελοποννήσου. Γιατί μόνο με τις Πελοποννήσου, δηλαδή σας πειράζει που στα Τέμπη ακόμα περνάμε πάνω από τους βράχους που κρέμονται από τα κεφάλια μας? Αλλά για να πάμε στον πύργο θέλουμε 5 ώρες πλέον. Αθήνα πύργος. Εσάς σας πονάει γιατί θέλετε να πηγαίνετε στον πύργο. Εμένα με πονάει γιατί θέλω να πηγαίνω στη Θεσσαλονίκη. Με ενοχλεί πιο πολύ να βλέπω ότι η πατρίδα μου, οι δύο μεγάλες πόλεις, ο Βορράς με τον Νότο, σαν να λέμε η Ρώμη, ας πούμε, με τον Μιλάνο, πηγαίνουν μέσα από λιμανάκια, γραφικά, από τις Τηλίδες, από το βλέπεις, σταματάς, βλέπεις τον Γκλέτσο, πιο εκεί μαζεύεις πεπόνια, γαρπούζια, ραδίκια και συνεχίζεις το διπορικό για Θεσσαλονίκη. Μα δεν τρεπόμαστε. Πιο γρήγορα και πάει στη Θεσσαλονίκη παρά πύργο σήμερα. Συνδυάζοντας τα δύο γεγονότα με το θέμα που σας είπα νωρίτερα, όταν κορυφαίο στέλεχος σε μια μυστική σύσκεψη είπε στον Πρωθυπουργό της χώρας ότι, ξέρετε κύριε Πρωθυπουργέ, υπονομεύουμε αυτή τη στιγμή, υπονομεύεται η ασφάλεια και η εθνική κυριαρχία. Λέει, και τι το λες σε μένα? Ακούστε τα απάντηση Πρωθυπουργού στη δικαιοσύνη, στον εισαγγελέα. Αυτού του Βεληνικού αμφιβάλλεται. Όχι, δεν αμφιβάλλω. Είναι κατάπτυστο ο Πρωθυπουργό, όποιο και να είναι. Ο άνθρωπο που το είπε στον Πρωθυπουργό, εάν σα πω το όνομά του, εσείς γονατίζετε μπροστά του. Εγώ δεν γονατίζω σε κανέναν. Όχι, ενώ από σεβασμό. Όχι, γονατίζετε από υποτέλεια. Όχι, από σεβασμό, ναι. Εσείς θα γονατίσετε και θα δεν πείτε. Αυτό, ναι, όχι, λέω ότι είναι τόσο έντιμο πρόσωπο και τόσο καθαρό και αδιάβλητο, που ειλικρινά θα πείτε
Μπράβο, του συγχαρητήρια και τι κρίμα. Είναι απάντηση του Πρωθυπουργού. Ναι. Έτσι του είπε. Ότι δεν είναι δικό του δικαίωμα η ασφάλεια τη χώρα.